Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Omnia TV. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Συρία, καθώς 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 25 τραυματίστηκαν σήμερα από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, παρά τις προειδοποιήσεις του Αραβικού Συνδέσμου για την επιβολή κυρώσεων κατά της Δαμασκού. Παράλληλα, ο Αραβικός Σύνδεσμος ενέκρινε οικονομικές κυρώσεις κατά της Συρίας για να πιέσει το καθεστώς Άσαντ να σταματήσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι αραβικές χώρες επιθυμούν να αποφευθούν γεγονότα αντίστοιχα με αυτά της Λιβύης, όπου οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ οδήγησαν στις αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ. Τις κυρώσεις προς τη Δαμασκό ενέκριναν 19 από τα συνολικά 22 μέλη του Συνδέσμου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ταξιδιωτική απαγόρευση σε ανώτατους Σύρους αξιωματούχους, πάγωμα των καταθέσεων του Μπασάρ αλ-Άσαντ, πάυση των συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας και διακοπή των επενδύσεων στη χώρα. Δικαιώθηκε από την επιθεώρηση εργασίας ο Γιάννης Γκλαρνέτατζης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Βιβλίου Χάρτου για την προσφυγή του κατά της εταιρείας Ιανός όσον αφορά δυσμενή μετάθεσή του. Ο Γιάννης Γκλαρνέτατζης, εργαζόμενος στο βιβλιοπωλείο Ιανός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πριν λίγους μήνες πήρε δυσμενή μετάθεση από την εργοδοσία αφού είχε προσφύγει νωρίτερα στην επιθεώρηση εργασίας, ζητώντας την νόμιμη αμοιβή όσων εργαζομένων εργάστηκαν Κυριακή, κάτι που απέφευγε μεθοδικά μέχρι τότε ο Ιανός. Απαλωτρίωση αγαθών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Κλαβενίτης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Ομάδα αναρχικών αφαίρεσε από το σούπερ μάρκετ τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μοιράστηκαν αμέσως στην παρακείμενη λαϊκή αγορά της Καλλιδρομίου. Η αντίδραση του κόσμου ήταν θετική. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι πνίγηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη τουλάχιστον άλλων 20 μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν στα ανοιχτά του Πρίντιζη στην Ιταλία. Δεκάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συνεχίζονται, καθώς ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που επέβαιναν στο πλοιάριο είναι άγνωστος. Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, ενώ οι σωροί περισυνελέγησαν τη νύχτα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα. Χιλιάδες μετανάστες από την Αφρική και την Ασία έχουν πεθάνει στην προσπάθειά τους να φτάσουν διαθαλάσσια στην Ιταλία με υπερφορτωμένα και επικίνδυνα πλοιάρια. Παθητική στάση φαίνεται να τηρούν σήμερα οι δυνάμεις ασφαλείας στην Αίγυπτο, όπου συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις. Τη Δευτέρα αναμένεται η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ωστόσο το κλίμα είναι τεταμένο καθώς οι διαδηλωτές δεν υπαναχωρούν από το βασικό τους αίτημα, την αποχώρηση δηλαδή του στρατού από την εξουσία. Εξακολουθεί να καθυστερεί το τρένο που μεταφέρει πυρηνικά απόβλητα από τη Γαλλία στη Γερμανία, καθώς και σήμερα διαδηλωτές κατά των πυρηνικών διαδήλωσαν στις σιδηροτροχιές. 3.500 άνθρωποι τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία των σιδηροτροχιών στη διαδρομή του σειρμού που μεταφέρει τα πυρηνικά απόβλητα. Περισσότεροι από 1.500 έχουν συλληφθεί από τις γερμανικές αρχές, ενώ επεισόδια είχαν ξεσπάσει και την περασμένη Τετάρτη στη Γαλλία, όπου διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την εκκίνηση του τρένου. Από την Πέμπτη που η αμαξοστοιχεία πέρασε σε γερμανικό έδαφος, οι διαδηλωτές καθυστερούν το τρένο συνεχώς με διάφορες τακτικές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.